Οι εικόνες που αποκάλυψε η Κρήτη TV από τον Καρτερό, που στο πρόχειρο ανάχωμα που έκανε ο Δήμος Ηρακλείου καταλήγουν τόνοι λιμάτων, είναι κάτι περισσότερο από ανατριχιαστικές. Εδώ δείστε. Έτσι κάνει μια βροχή, μια μπόρα να κάνει. Όλα αυτά θα καταλήξουν στη θάλασσα. Πράσινα υγρά, λίμματα με άγνωστη προέλευση μένουν στάσιμα στο σημείο και βιτίο σχεδόν καθημερινά επιχειρεί την απάντησή τους, προκειμένου να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, θα μπορούσα να πω. Γίνεται μια καταστροφή εκεί της περιοχής. Ο Δήμος έκανε το πρόχειρο ανάχωμα για να μην επεκταθεί η μόλυνση σε μεγαλύτερη περιοχή. Η συνέχιση της ροής των λιμάτων μέσα στο ρέμα, που μέχρι πριν λίγες ημέρες κατέληγαν στη θάλασσα, αλλά με πρόχειρο ανάχωμα, συγκρατούνται σε ένα σημείο του ρέματος που όμως δίπλα ζουν άνθρωποι. Όπως εξήγησε ο κ. Ρασούλης, καθιστά συνεχιζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, με τις αρχές μετά από παρέμβαση και του εισαγγελέα να αναζητούν εκείνον που προχώρησε στην παράνομη σύνθεση, με σωλήνα με το ρέμα και ρίχνει μέσα τα λίμματα που γίνεται ήδη η ανάλυση τους για να δείξουν από τι υλικά ακριβώς πρόκειται και ο υπεύθυνος να αποκαλυφθεί. Τα δείγματα πολλές φορές, μάλλον αποκλείουν κάποιες πηγές, οπότε είναι πιο εύκολο το να ξέρουμε προς τα πού θα πρέπει να εξηγηθεί η έρευνα για να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Αποτυπώνοντας την αρχή της παράνομης σύνδεσης με το φακό της Κρήτη TV νότια της Εθνικής Οδού, στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου, στο σημείο φαίνεται καθαρά η ροή των λιμάτων και η παράνομη σύνδεση που έχει γίνει, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα κανείς να γνωρίζει από πού προέρχεται. Κάτι που έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους του Καρτερού, που μιλούν για αυθαιρεσία που απειλεί τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Πώς λένε το μαχαίρι στο κόκαλο? Οι αρμόδιοι πρέπει να τον πιάσουν ή να τις πιάσουν αυτούς τους τύπους για να τους κόψουν τα πόδια, θα πω ευγενικά, για να μην πω κάτι άλλο. Εμένα προσωπικά έτσι όλους εδώ τους κατοίκους, αλλά και τους λιώμενους στη θάλασσα, τους έχει φέρει σε απόγνωση. Πήγαμε και είδαμε τον Λάκκο και λέγαμε ποιος τον άνοιξε, τελικά ο Δήμος, για να μην πάνε στη θάλασσα, αλλά μείνανε σε εμάς. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία επιχειρείται να έχει γρήγορη εξέλιξη προκειμένου το πρόβλημα να αποκατασταθεί και η τιμωρία του υπευθύνου για τη μόλυνση να είναι παραδειγματική. Ενώ για την εξέλιξη της υπόθεσης έχει ενημερωθεί και η ΕΤΒΑ προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Θα πρέπει να γίνουν οι μηνύσεις, θα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Τα εγκλήματα αυτά, τα περιβαλλοντικά, ξέρετε, είναι από τα πιο ειδεχθή. Δηλαδή, δεν υπάρχει εκεί ήπιες ποινές. Είναι πολύ σοβαρά εγκλήματα. Όπως πάντως προέκυψε από την ανακοίνωση της περιφέρειας Κρήτης, τα νερά στη Φλωρίδα είναι πλέον καθαρά για κολύμβηση και δεν τίθεται θέμα ανησυχίας, η οποία όμως έχει μεταφερθεί στους κατοίκους του Καρτερού που δεν μπορούν από τις μυρωδιές και τα κουνούπια να βγουν έξω από τα σπίτια τους, αλλά και στις ίδιες τις αρχές που φοβούνται ότι αν το πρόβλημα δεν είναι προσωρινό, αυτό μπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήματα ακόμη και στον υδροφόρο ορίζοντα. Ελπίζω να σταματήσει καταρχήν αυτό άμεσα και να μην είναι κάποιο φαινόμενο που να γίνει κάποια μεγάλη διάδοση στον υδροφόρο ορίζοντα πριν τη βιομηχανική περιοχή, πριν δηλαδή την Εθνική Οδό, μάλλον μετά νότια της Εθνικής Οδού, και να είναι σημειακές αυτές οι μολύνσεις, ώστε να αυτός που τις προκαλεί να τις σταματήσει, κύριε Ρασούλη, να μην είναι κάποιο φαινόμενο μεγαλύτερο και ευρύτερο.